Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα θέλω να σας εξηγήσω πώς υπολογίζω, πώς κάνω τους υπολογισμούς για ποιο miner ή και με τα sets και με τα racks και όλα αυτά θα βάλω ή όχι στο δωμάτιό μου. Οπότε, όταν βγαίνει ένα progression event και βλέπω τα rewards ή κάποιο miner που είναι για sale και όλα αυτά, κάνω αυτούς τους υπολογισμούς για να αποφασίσω αν αξίζει ή όχι για το δικό μου δωμάτιο και έτσι ο καθένας το κάνει για το δικό σας. Θα σας δείξω τους υπολογισμούς τι κάνω. Όποιος έχει ευκαιρία με Excel και τέτοια μπορεί να το φτιάξει και αυτός. Κάποια στιγμή λέω, έτσι σας το έχω πει καιρό, αλλά δεν έχω προλάβει. Κάποια τέτοια utilities να τα φτιάξω σε website, να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε από εκεί, να μην χρειάζεται να έχετε γνώσεις παραπάνω και αυτά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω τα στατιστικά μου, δηλαδή το πόση δύναμη, πόσο bonus και όλα αυτά έχω. Και για να μην κάθεσαι να τα γράφεις, να τα απολογίζεις, κάθε μέρα πας στο profile link, τα παίρνεις copy-paste. Copy. Πας εδώ, paste, ωραία. Τώρα, εδώ επίσης, θέλω να βάλω και τη συνολική δύναμη. Εδώ δεν τη βάζω, ναι. Εντάξει, τώρα είναι λίγο πρόχειρο για να το καταλαβαίνω εγώ, δεν το έχω φτιάξει έτσι λίγο πιο όμορφο. Μπορεί να σας μπερδεύουν τώρα αυτά, ας πούμε, τι είναι, δεν σας νοιάζει ούτως ή άλλως, εντάξει. Θέλω τη συνολική δύναμη, το total network power και τα δικά μου στατιστικά. Αυτό, 7,429. Έτσι το έχω φτιάξει εγώ, δηλαδή έτσι εγώ το έχω φτιάξει, οπότε. Λοιπόν, οπότε εδώ μου υπολογίζει και κάποια στατιστικά, εντάξει, με βάση αυτά τα δικά μου. Καταρχάς σας έχω πει και περισσότερα, βλέπω αυτή τη διαίρεση. Δηλαδή, το My Total Power, κάτσε μικρό με αυτό. My Total Power είναι 11.226 αυτή τη στιγμή, ωραία. Και το Network Power είναι 7.400, είναι Z8 βέβαια έτσι, εγώ είμαι EH. Κάνω τη διαίρεση. Μου βγαίνει ένα νούμερο. Αυτό το νούμερο λοιπόν το παρακολουθώ κάθε μήνα περίπου. Αν αυτό το νούμερο τι σημαίνει, αφού είναι η διαίρεση του δικού μου με το συνολικό, πόσο ποσοστό του συνολικού, της συνολικής δύναμης έχω εγώ. Έτσι. Αν αυτό μένει σταθερό, σημαίνει ότι όσο ανεβαίνει το Total Network Power, τόσο ανεβαίνω και εγώ. Οπότε εντάξει, συνεχίζω να βγάζω τα ίδια. Αν αυτό έπεφτε, σημαίνει ότι χάνω. Δηλαδή οι άλλοι μεγαλώνουν περισσότερο από μένα. Έτσι, το Total Network Power, όλοι οι άλλοι μαζί μεγαλώνουν περισσότερο από μένα, άρα εγώ βγάζω λιγότερο. Έτσι, οπότε αποφασίζεις τι θες να κάνεις. Αν αυτό ανεβαίνει, σημαίνει ότι εγώ σιγά σιγά βγάζω περισσότερο από τους άλλους. Ανεβαίνω με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν αυτοί. Οπότε με τη δικιά μου στρατηγική και με αυτά, τελευταία ανεβαίνει σιγά σιγά. Όταν το πρώτο έβαλα αυτή τη διαίρεση, την πρώτο έκανα, ήταν 0,04. Σιγά σιγά πήγε 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, αυτά στο 15. Καλά είμαι, ανεβαίνει. Μέχρι πριν λίγο καιρό ήμουνα στο 14 κολλημένος για πολλούς μήνες. Τώρα τελευταία πήγε 15. Εντάξει, και σταθερό να είναι, είμαι ευχαριστημένος για τώρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι κάνω. Έχω φτιάξει κάτι υπολογισμούς και κάθε φορά που θα σας εξηγήσω, κάθε φορά που είναι να λέω, αν βγάλω αυτόν τον miner και βάζω τον bonus που έχει και το power που έχει και αν βάλω στη θέση του έναν άλλο miner που έχει τόσο και τόσο, δεν έχει σημασία, τα γράφω αυτά, το βάζω να υπολογίσει αν θα χάσω, πόσο μάλλον δύναμη θα χάσω και πόσο θα κερδίσω συνολική, για το, έτσι υπολογίζει με βάση τον bonus που έχω και τη δύναμη σου. Δηλαδή τι κάνει στην ουσία, αυτό σου λέει έχεις τόση δύναμη, αφαιρεί αυτό και προσθέτει αυτό και μετά βγάζει και τον bonus τη συνεισφορά στη δύναμη και τα υπολογίζει και το βγάζει. Ωραία. Οπότε ας πούμε αυτά τα νούμερα που κάτι είχα υπολογίσει χθες σημαίνει μείον. Άρα θα χάσω. Δεν συμφέρει να το βγάλω. Γιατί μετά αρχίζεις και λες τώρα έχω ένα miner που δίνει ας πούμε ξέρω εγώ έχει 1% bonus. Το κάνω να είναι πιο προφανές. Κάτσε 1%. Αλλά έχει ας πούμε 2,1 pH. Και έχω ένα miner που έχει 4% αυτούς τους πιο παλιούς, αλλά μικρότερο από ένα pH, 450 TH, έτσι, 0,45. Λες, τι να βάλω, αυτός έχει πολύ δύναμη, αλλά αυτός έχει πολύ power. Να, σε αυτό το παράδειγμα, συν 7 pH θα κερδίσω, αν το έκανα αυτό έτσι, οπότε λες, συμφέρει αυτός. Και κάθε φορά σιγά σιγά κάνω τους υπολογισμούς. Ωραία. Να πατάω λίγο, όποιος θέλει να δει τις πράξεις από πίσω, όποιος θέλει να το αντιγράψει για Excel και τέτοια, αφήνω για λίγο το ποντίκι πάνω στις πράξεις.
Εντάξει, το εξήγησα και στα λόγια. Δηλαδή, άμα κάποιο ούτω ή άλλω ξέρει λίγο να χρησιμοποιεί Excel και τέτοια. Βέβαια, λέω Excel και είναι στην ουσία το Google Sheet. Εντάξει, το ίδιο καταλαβαίνετε. Εδώ δεν έχει τίποτα. Α, κάτι έχει και εδώ. Καλά, εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες. Για τα copy-paste είναι αυτά. Α, εδώ επίσης bonus. Εδώ κάνω τη διαίρεσή μου του bonus με το real power που έχω. Τώρα πια δεν το χρησιμοποιώ. Παλιά ήταν χρήσιμο. Εδώ φανταστείτε, παλιά ήταν 4. Δηλαδή είχα πολύ πιο πολύ συνεισφορά από bonus. Είχα πολύ μεγαλύτερο bonus σε σχέση με τη δύναμή μου. Αλλά από όταν έφυγε, ξέραμε ότι θα φύγει το inventory bonus, άρχισα σιγά σιγά να αλλάζω στρατηγική. Να παίρνω πιο δυνατούς miners που έχουν όμως και bonus. Ενώ παλιά μπορεί να έχεις ένα miner που είχε πολύ μικρό power και αλλά μεγάλο bonus γιατί τον είχε στο inventory. Δεν σε νοιάζει. Ωραία. Εντάξει, τώρα πια δεν το πολύ κοιτάω. Έχω φτάσει στο 1,1. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το δούμε αυτό. Ωραία. Τώρα τελευταία με αυτά τα set που βάζουν. Γιατί εννοώ set. Tasks είναι εδώ που είναι, για να δω. Πού το έχω βάλει. Μισό. Ωραία. Να, για παράδειγμα, αυτό το set που είναι σε αυτό το progression event αυτές τις μέρες. Έτσι, όποιος βλέπει το βίντεο τώρα που ανέβηκε. Υπάρχουν και τα προηγούμενα set, έτσι τα βρίσκεται από το. Που είναι. Μέσα στο storage που έχει merge inventory collection. Από κάτω έχει και τα sets. Ωραία, να δω εδώ. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην το δείξω. Αυτό το, λοιπόν το set. Λέω, ας πούμε, αξίζει να ασχοληθώ ή όχι, ας πούμε, να το βγάλω. Σημαίνει να βγάλω ένα ολόκληρο rack από το δωμάτιό μου. Οπότε μπορώ να το κάνουμε και συνολικά. Λέω, άμα βγάλω, ποιο είναι το χειρότερο μου rack, ας πούμε, που θα βγάλω και πάω για κοιτάω. Και ας πούμε ότι τώρα γράφω νούμερο στην τύχη, έτσι δεν το έχω κάνει. Ας πούμε ότι έχω περίπου 4 miners που δίνει ο καθένας περίπου 2%. Οπότε συνολικά όλο αυτό το rack θα μου έδινε 8% bonus και ας πούμε ότι κάθε miner είναι κοντά στα 2, περίπου εκείνη τα νούμερά μου, γι' αυτό το λέω. Περίπου 2 pH ο κάθε miner. Άρα επί τους 4 miner 8, ας πούμε, 8 pH. Και θα βάλω αυτό το set, που αυτό το set που είναι το καλύτερο set, υπάρχουν και τα set αυτά από το season. Άρα ας κάνουμε τις πράξεις με αυτό, που αυτό, αν προσθέσεις όλα αυτά τα bonus, είναι 20 μαζί με αυτά, τα level 1, level 2, είναι 20% bonus και συνολικό power 1,5, 1,750 και 760, περίπου 2,5 pH. Άρα αυτό θα δώσει 20% και 2,510, νομίζω πώς είπαμε. Να το, αυτό μου λέει 42 pH θα κερδίσω. Συμφέρει, θα έλεγα, σε πρώτη σκέψη. Γιατί όμως έλεγα στο προηγούμενο βίντεο δεν θα το κάνω το event και εξηγούσα ότι δεν θα το κάνω και αυτά. Μου λες, μα εδώ θα κέρδισες άμα έκανες το progression event και πάρεις αυτό το set με τους 3 miners που του δίνει το progression event αυτό, θα έχεις συντόσο. Γιατί, κέρδος είναι, γιατί όχι. Γιατί όπως είπα και στο προηγούμενο, προφανώς αυτή την πράξη την έκανα πριν το προηγούμενο, όταν πρώτο είδα το rewards list του progression event. Και ωραία, θα κερδίσω τώρα, αλλά έτσι όπως δίνουν τους miners από τα sales, από τα από εδώ και από εκεί και κάνουν merge και αυτά, και ακόμα δεν έχω κάνει merge, έχω μερικούς να κάνω merge όλους αυτούς του season, όλα αυτά τα φυτά, αυτά δεν τα έχω κάνει merge, κανένα από αυτά. Έχω να κάνω δηλαδή merge πολλά. Και θα κάνω και ούτως ή άλλως, επειδή είπαμε τουλάχιστον για μένα και για οποιονδήποτε μεσαίο λογαριασμό και πάνω που μπορείς να κάνεις τακτικά, αν όχι όλα τα progression event, να κάνεις κάποια progression event, έστω και μέχρι τη μέση. Άρα παίρνουμε miners αρκετούς πια. Σε λίγο καιρό, το μικρότερό μου, δηλαδή σε 3 μήνες ας πούμε από τώρα, έτσι. Και λέω 3 μήνες γιατί ανεβαίνει, όπως λέτε, αφού ανεβαίνει το total network power που είπαμε, ανεβαίνουμε και εμείς όμως. Που μπορεί να κερδίζεις. Δηλαδή, εγώ ανεβαίνει αυτό το νούμερό μου. Δηλαδή, βγάζω περισσότερο. Άρα, δεν με νοιάζει που ανεβαίνει αυτό, γιατί εγώ ανεβαίνω περισσότερο. Αλλά και σε θέλω να ήταν το ίδιο είναι, έτσι πάλι θα ήμουν ευχαριστημένος. Που σημαίνει ότι ανεβαίνουμε, παίρνουμε miners. Έτσι, ανεβαίνουμε. Που σημαίνει ότι σε λίγο καιρό, σε 2-3 μήνες. Το μικρότερό μου rack θα ήταν, δεν θα είναι 8%. Προσέξτε, θα κάνω μια πολύ μικρή διαφορά. Αντί για 2%. Οι 4 miners, ο κάθε ένας από τους 4 miners, να μου έδινε 2,5 ας πούμε.
2,5%. 2% επί 4 minor, άρα 10%. Και να μην είναι 2 πια pH ο κάθε minor, να είναι 2,5 κι αυτός. Άρα 10 pH όλο το rack να άξιζε. Να το, ίσα είναι. Οπότε και σε λίγο ακόμα και 1-2 μήνες μετά, από όταν θα είναι αυτός το μικρότερο μου set, αυτό σημαίνει θα δίνει αρνητικό. Δηλαδή άμα έχω πάει λίγο παραπάνω, αρνητικό, θα χάνω. Και ποιο είναι το πρόβλημα, ακόμα και πριν, όπως είπα γρήγορα στο προηγούμενο και δεν τον έλυσα όλο αυτό γιατί θα βγει νεκτάρα στο βίντεο, ότι αυτό το set δεν μπορούν να γίνει τίποτα. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Άμα βγάλεις ένα miner, βάλεις ένα άλλο πιο δυνατό, χάνεις όλα αυτά. Δεν μπορούν να γίνουν merge. Άρα δεν μπορείς, και χωρίς να πες ότι γινόταν στον merge και χωρίς να χάνεις αυτά. Γιατί σου λέει είναι ο ίδιος miner, ας πούμε, δεν πειράζει που είναι merge, έστω που δεν γίνεται έτσι. Άμα το θάλαζε, δεν μπορεί να τους κάνεις merge. Ο στόχος είναι τώρα που έχουμε γεμάτα σιγά σιγά δωμάτια και εσύ που ακόμα δεν έχετε, θα έχετε σε λίγο καιρό γεμάτα δωμάτια. Να μπορείς να πεις ότι ξέρεις αυτόν που έχω εδώ πέρα, θα πάρω ένα δεύτερο γιατί είναι φτηνός τώρα στο marketplace, γιατί ξέρω εγώ, και θα τον κάνω merge και θα ανέβω, θα κάνω παραπάνω, ή γιατί τον έδωσαν σε ένα progression event όποτε τον πήρες, ή επειδή ήταν σε ένα progression event έγινε φτηνός στο marketplace και τον πήρες και έκανες merge σε ένα άλλο rack, ενώ έτσι ενώ αυτοί δεν μπορούν να γίνουν merge, μπορεί να κάνεις, έχω κάνει stack εδώ με αυτό και τι θα κάνεις σε 2-3 μήνες πια, δεν μπορείς να το πουλήσεις, δεν πουλιώνται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, έτσι θα πάει, πάντα κάνεις burn μετά από 3 μήνες στο επόμενο burn event και θα πάρεις λίγους πόντους, δεν αξίζει δηλαδή όλο αυτό τώρα. Ωραία. Ερωτήσεις, απορίες, καταγγελίες κάτω στα σχόλια. Αυτά για τώρα. Καλή συνέχεια.